Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, κεφάλαιο ΙΕ και εδάφιο 15. Σελίδα 685, ΙΕ κεφάλαιο και 15 εδάφιο, με τη χάρη του Χριστού μας. Σύ Κύριε γνωρίζεις, ενθυμήθητέ με και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιακόντον με. Μη με αρπάσει εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι δια σε υπέφερα ονειδισμών. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς, και ο λόγος σου το είναι μη χαρά και αγαλία της καρδίας μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην, εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με ενέπλησας αδημονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευτεί. Θέλεις είστε διόλου εις εμέ ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, εάν επιστρέψεις τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλι και θέλεις είσταστε ενώπιόν μου και αν αποχωρήσει το τίμιον από του αχρίου θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψω σοι προς σε, αλλά σοι μη επιστρέψεις προς αυτούς. Και θέλω σε κάμι προς τούτον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος. Και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω συνυπηρισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των ποτηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Αμήν. Ιερεμίας ο προφήτης, όπου από μικρό παιδί τον επισκέφτηκε ο Θεός, τον κάλεσε, του αποκαλύφθηκε, του φανέρωσε την ύπαρξή του, την παρουσία του, τη δόξα του και του αποκάλυψε επίσης το έργο και την αποστολή για την οποία τον κάλεσε. Του είπε λοιπόν συγκεκριμένα ότι εσύ θα πηγαίνεις, γι' αυτό και σε εξέλεξα, όπου εγώ και σε όλους όσους εγώ σε αποστέλω. Και εκεί εσύ θα λες όλα όσα εγώ σου φανερώνω να πεις. Αυτή είναι η αποστολή σου. Θα έρχεσαι να μ' ακούς και εγώ θα σε αποστέλω. Εσύ πρέπει να πηγαίνεις αυτούς όλους που εγώ σε αποστέλω και πρόσεξε να λες ακριβώς τα λόγια τα οποία εγώ σου λέω να πεις. Πέρασαν πολλά χρόνια, ο Ιερεμίας ο προφήτης έλεγξε με αυστηρότητα και παρησία και βασιλείς για αλόγιστη πολιτική και άρχοντες, ιερείς για την τυπολατρεία και την κερδοσκοπία τους, έλεγξε ψευδοπροφήτες για απατηλές ελπίδες και υποσχέσεις τάχα του Θεού, έλεγξε πλουσίους γιατί καταδυναστεύανε τους φτωχούς, έλεξε όλο το λαό για ειδωλολατρεία και έθνη, όλα τα έθνη για την ηθική τους κατάπτωση. Αλλά ταυτόχρονα πρότρεψε με μεγάλη αγάπη για μετάνοια και επιστροφή και με απόλυτη οδηγία για το δρόμο τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά ο Θεός τον εξέλεξε για να ζει στην παρουσία του, στη δόξα του και να εκπληρώνει την αποστολή του. Όμως αυτός ο άνθρωπος, ο εξαίρετος, ο κεχρισμένος του Κυρίου έκανε ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος το οποίο δεν είχε καταλάβει όμως. Ζούσε σε ένα λαό σε τέλεια αποστασία και γι' αυτό τον έλεγχε. Γι' αυτό τον πρότρεπε και γι' αυτό ακόμη τον παρακαλούσε. Αλλά στις προσευχές του, οι οποίες ήταν υπέρ του λαού, Κύριε βοήθησε, σώσε, ελευθέρωσε, ο Θεός δεν απαντούσε. Και όχι μόνο δεν απαντούσε, αλλά και οι συνέπειες ήταν σκληρές για αυτόν.
Το έργο του Θεού ήταν να καταλάβει για να επιστρέψει, για να μετανοήσει. Και θα το αποκαλύψει. Και το αποκάλυψε όταν έκαμε αυτό που ήθελε ο Θεός. Όταν πήγε ο Ιερεμίας να τον ρωτήσει. Και του είπε, Κύριε, γνωρίζεις ότι με επισκέφθηκες εσύ και τώρα σε παρακαλώ βοήθησέ με, γιατί ο πόνος μου είναι παντοτινός. Η πληγή μου ανίατος. Δεν μπορεί να ιατρευθεί. Θα είσαι για μένα εντελώς ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Και ο Θεός του είπε, μην προσεύχεσαι υπέρ του λαού αυτού και έλα να σου φανερώσω ποιο είναι το λάθος σου που έκανες για να το διορθώσεις. Άκουσέ με λοιπόν προσεκτικά. Εάν επιστρέψεις σε αυτό για το οποίο σε προσκάλεσα και σε απέστειλα, τότε εγώ πάλι θα σε αποκαταστήσω. Αλλά πρέπει να επιστρέψεις και για να επιστρέψεις πρέπει να καταλάβεις. Εάν επιστρέψεις, εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα στέκεσαι μπροστά μου, ενώπιόν μου πάντοτε. Και αν μάθεις εν τέλει να αποχωρίζεις το τίμιο από το αχρίο, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και άκουσε το λάθος σου. Αυτοί να επιστρέψουν σε σένα, εσύ να μην πηγαίνεις σε αυτούς. Τι κάνεις δηλαδή εσύ? Βλέπεις, παρατηρείς τι γίνεται στο λαό, τους ακούς και έρχεσαι σε μένα και μου λες αυτά που βλέπεις, παρατηρείς και ακούς. Ενώ εγώ δεν σου είπα απαρχής αυτό. Σε μένα θα έρχεσαι να ακούς εγώ τι σου λέω και αυτά που εγώ σου λέω θα λες αυτούς. Όχι αυτά που αυτοί κάνουν και αυτοί που σου λένε θα τα λες εμένα. Τότε δεν είσαι σαν το στόμα μου. Είσαι σαν το στόμα τους. Δεν θέλω να παίρνεις τη θέση τους και να έρχεσαι σε μένα εξητώντας απέναντι μου. Θέλω να παίρνεις τη θέση μου και να πηγαίνεις σε αυτούς, σε όλους όσους εγώ σου στέλνω, όπως σου είπα από την αρχή, και να λες αυτά που εγώ σου λέω. Τότε θα είσαι σαν το στόμα μου, τότε θα σε αποκαταστήσω πάλι ενδοξώς στην παρουσία μου, τότε θα στέκεσαι πραγματικά ενώπιον μου και αυτοί θα σε πολεμήσουν. Όταν θα τους λες τα λόγια μου, αυτοί θα σε πολεμήσουν. Αλλά εγώ θα σε κάνω προς αυτόν τον λαό τότε οχυρών χαλκούν τείχος. Να επαναλάβουμε λίγο, αδελφοί, γιατί ο λόγος αυτός ήταν στον Ιερεμία αλλά είναι και σε εμάς. Ο Θεός μας θέλει πρέσβης της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός μας θέλει αγγελιοφόρους δικούς Του. Όπως είναι οι άγγελοι που στέκονται και περιμένουν να ακούσουν τι ο Κύριος θα πει για να τρέξουν να μεταφέρουν το μήνυμα, το ίδιο θέλει και ο Θεός τα παιδιά Του, τους δούλους Του, τις δούλες Του, ιδιαίτερα στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Δεν είναι να βλέπουμε αυτά που γίνονται, αυτά που λέγονται, αυτά που ακούμε και να πηγαίνουμε στο Θεό να Του τα πούμε λες και δεν τα ξέρει. Δεν είναι αυτό το έργο μας, η αποστολή μας, το θέλημά Του. Δεν είναι να είμαστε προς το Θεό πρέσβης των ανθρώπων. Αλλά αντίθετα ακριβώς. Δεν στεκόμαστε ανάμεσα στο λαό και αποστελόμεθα προς τον Κύριο. Στεκόμεθα στην παρουσία του Θεού και μας αποστέλει στους ανθρώπους. Τέλεια διαφορά. Τέλεια διαφορά.
Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, αυτοί είναι οι δούλοι του Θεού που εκπληρώνουν το θέλημά του, που λένε τα λόγια του, που πηγαίνουν σε αυτούς που ο Θεός τους στέλνει, που η παρουσία τους, το καρτέρι τους, όπως έχουμε πει άλλη φορά, είναι στην παρουσία του Θεού. Εκεί στην προσευχή θα μάθουμε αυτά που δεν ξέρει κανείς, για να τα πούμε επειδή έτσι θέλει ο Θεός. Εκεί στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην εξήτηση του Λόγου του Θεού, θα μάθουμε αυτά που θα γίνουν, γιατί ο Θεός θα τα κάνει. Με τον τρόπο που θα γίνουν, γιατί ο Θεός θα τα κάνει. Δεν είμαστε δούλοι των ανθρώπων πηγαίνοντας στο Θεό, είμαστε δούλοι του Θεού που πηγαίνουμε στους ανθρώπους. Η αποστολή μας δεν είναι να πλησιάζουμε το Θεό και να του λέμε. Η αποστολή μας είναι να ζούμε στο περιβάλλον του Θεού, να ακούμε και να πλησιάζουμε τους ανθρώπους να τους λέμε. Και όλα αυτά μέσα στην αγάπη του Θεού για όλους τους ανθρώπους, μέσα στη χάρη του Χριστού και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και μέσα στην παρουσία και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θέλει να ζωοποιήσει όλους τους νεκρούς. Όπως ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν τον Ναζωραίο δια Πνεύματος Αγίου, έτσι και ο Χριστός θέλει να αναστήσει, και ο Θεός θέλει να αναστήσει δια Πνεύματος Αγίου όλους τους νεκρούς για τις αμαρτίες τους και τις παραβάσεις τους. Αλλά το έργο του Θεού έγινε τότε δια του Ιησού Χριστού, με την Ανάσταση, μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του έγινε με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, σε εκείνες τις κρίσιμες ημέρες που έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη για να επικρατήσει και να γίνει γνωστός ο Χριστιανισμός σε όλους τους ανθρώπους προς μαρτυρία και προς σωτηρία, κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού με την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, που όμως έχει καταλάβει την αποστολή της. Αδελφοί, είναι απόλυτη ανάγκη. Όπως ο Ιερεμίας έκανε λάθος, κατάλαβε και τον απεκατέστησε ο Θεός, έτσι είναι απόλυτη ανάγκη να καταλάβουμε κι εμείς. Η πατρίδα μας δεν είναι η γη αυτή, εδώ είμαστε ξένοι και πάρικοι. Το πολίτευμά μας είναι εκεί, η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Από εκεί περιμένουμε σωτήρα. Αλλά τώρα έχει εκπληρωθεί το μέγα μυστήριο του Θεού δια του Ιησού Χριστού να συγκεφαλαιώσει τα εν της ουρανής με τα επί της γης και να τα κάνει ένα. Και μάρτυρες τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν αυτοί που περίμεναν με υπομονή, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Χριστού, στο Ανώγιο, για να λάβουν δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω τους, και τότε θα ήσαν μάρτυρες. Δεν γυρίζανε γύρω γύρω για να γίνουν μάρτυρες των ανθρώπων στο Θεό, αλλά περιμένανε στην προσευχή να έρθει ο Χριστός να τους δώσει δύναμη, να τους αποστείλει για να γίνουν μάρτυρες του Θεού στους ανθρώπους. Ο Θεός ψάχνει να βρει μάρτυρες, αλλά μάρτυρες που να μαρτυρούν τα δικά του λόγια, το δικό του θέλημα, το δικό του έργο και την αιώνια ζωή. Δεν ψάχνει να βρει μάρτυρες που να μαρτυρούν το τι γίνεται στον κόσμο αυτό. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Δεν ψάχνει να βρει κάποιους που να τον ενημερώσουν το Θεό και να του πούνε και τι να κάνει. Δεν ψάχνει να βρει Κυρίους ο Χριστός, είναι Κύριος, ψάχνει να βρει δούλους και δούλες που να τον πλησιάσουν ως ένοχοι με επίγνωση της δουλείας τους, να πάρουν από αυτόν δόσεις αγαθές και δώρα τέλεια και να τα μεταφέρουν πού? Σε αυτούς που ο Χριστός τους στέλνει,
Άρα ο χριστιανός είναι δούλος, που σημαίνει έχει Κύριο, παίρνει εντολές. Αλλά για να πάρει εντολές στέκεται εκεί και ακούει με προσοχή τι ο Κύριος θα του λαλήσει, τι ο Κύριος θα του πει, πού ο Θεός θα τον αποστείλει. Είναι δούλος, είναι αγγελιοφόρος, είναι μηνυτής, είναι πρέσβης της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά για να είναι πρέσβης της Βασιλείας των Ουρανών, ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι δεν ανήκει στον κόσμο αυτό. Δεν έχει σχέση με τον κόσμο αυτό. Στον κόσμο αυτό ήλθε για να τον αποστείλει ο Θεός. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε καλά, κακά και άσχημα 70, 80, 100 χρόνια στη ζωή αυτή. Ήρθαμε προγνωρισμένοι, προκαταβολής κόσμου, ότι θα έρθει ο καιρός που θα δεχθούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει τους πιστεύοντας. Θα δεχθούμε την πρόσκληση του προσκαλούντος μας. Θα δεχθούμε την πρόσθεσή μας στην Εκκλησία του δια του Ιησού Χριστού με απόλυτη επίγνωση ότι το πολίτευμα το δικό μας δεν είμαστε πολίτες του κόσμου αυτού, το πολίτευμα το δικό μας είναι στον ουρανό. Εδώ είμαστε ξένοι και πάρικοι για λίγο, αλλά με συγκεκριμένη αποστολή και εντολή, η οποία δεν εδόθη άπαξ. Άπαξ υπήρξε η πρόσκληση, αλλά δίδεται καθημερινά. Για να σου δίδεται όμως καθημερινά η εντολή και να εκπληρώνεις την αποστολή για την οποία ο Θεός σε προσκάλεσε, το περιβάλλον σου πρέπει να είναι ο ίδιος ο Θεός, το σπίτι του Θεού, το έργο σου η μελέτη του Λόγου του Θεού, το έργο σου η προσευχή, το έργο σου η αποστολή σου, το έργο σου η δόξα του Θεού. Και τότε, εάν σήμερα όπως τότε ο Ιερεμίας επέστρεψε, εάν σήμερα και εμείς επιστρέψουμε και μετανοήσουμε και πάψουμε να ζούμε και να βλέπουμε και να κατοικούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να πούμε κάναμε λάθος, μεγάλο λάθος κάναμε Κύριε, δεν γίναμε δούλοι σου αλλά γίναμε Κύριοι σου, βλέπουμε και τρέχουμε. Ενώ ο Θεός θέλει να ακούμε και να πηγαίνουμε, όχι να βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν και να τρέχουμε στο Θεό, να ακούμε το Θεό και να πηγαίνουμε εκεί που ο Κύριος μας αποστέλει. Αλλά αυτό, αν το καταλάβουμε, πρέπει να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να πούμε συγχώρεσέ μας σήμερα όμως, τώρα συγχώρεσέ μας Κύριέ μου, και μάλιστα πιο σωστά, συγχώρεσέ με Χριστέ μου, μεγάλο λάθος. Γιατί αν παραμείνουμε σε αυτό το λάθος μας, τότε όπως ο Ιερεμίας, γιατί ο πόνος μου είναι παντοτινός, γιατί η πληγή μου ανίατος, γιατί σε μένα είσαι εντελώς αψεύτης και ως ύδατα απατηλά. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου που δεν έχει κατανοήσει και δεν έχει μετανοήσει. Αλλά τελείως διαφορετική θα είναι η ζωή σου, η ζωή μου, η ζωή μας, αν σήμερα μετανοήσουμε και πούμε ήμαρτον ενώπιόν σου, επιστρέψουμε στο Θεό, πάρουμε τη θέση που ο Θεός θέλει μέσα στην παρουσία Του, να ακούμε τη διαταγή Του, την εντολή Του, τη γνώμη Του, την άποψή Του, και να περιμένουμε την αποστολή Του,
την αποστολή που θα δώσει στο κάθε έναν από μας. Σε ποιους να πάμε, πότε να πάμε, πώς να πάμε και τι να πούμε. Τότε, εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ ο Κύριος θα σε αποκαταστήσω πάλι. Εγώ σου λέω ότι θα στέκεσαι πάλι ενώπιόν μου. Και αν μάλιστα μάθεις να ζεις αληθινά σαν δούλος μου και αποχωρίζεις το τίμιον από του αχρίου, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει, μάλλον όταν είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, είχε έρθει ο Κύριος και μου είπε, θα έρθει καιρός που εγώ ο ίδιος σωματικά θα κηρύττω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας επί της γης, και μάλιστα είχε πει στην πατρίδα σου. Και επειδή ήμουν πολύ καινούριος, είπα, πω λάθος κάνω, πως θα έρθει σωματικός, πω. Και δεν το είπα σε κανέναν, το απέρριψα. Και μάλιστα είπα, να είσαι πολύ προσεκτικός Γιώργο, μη λες μπούρδες. Και πήγα στον Κύριο να ζητήσω συγγνώμη, αλλά ο Κύριος μου το εξήγησε. Θα έρθει καιρός που θα εγείρω σκεύη ιδιαίτερα εκλογής μου, θα πλημμυρίσω αυτούς με τη δόξα μου, ώστε δεν θα μιλάνε αυτοί, αλλά εγώ ο Κύριος σωματικός επί της γης. Και αυτό έγινε πριν το 87-88, πόσα χρόνια είναι, μετράτε, δεν ξέρω, πριν 20-25 χρόνια. Και θα γίνει, αδελφοί. Αλλά σήμερα κατάλαβα τον τρόπο που θα γίνει. Μετά από 25 χρόνια. Θα γίνει με αυτούς που κατάλαβαν, μετανόησαν, επέστρεψαν και είπαν, Κύριε, δεν θα σου ξαναπώ αυτά που ακούω, γιατί δεν θέλω να ακούω. Δεν θα σου ξαναπώ αυτά που βλέπω, γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να έρχομαι να μου λες εσύ. Εσύ να μου λες. Και να λέω αυτά που μου λες εσύ. Και να πηγαίνω εκεί που με στέλνεις εσύ. Και ο Κύριος είπε, θέλεις, στον Ιερεμία. Να ξέρεις όμως. Να ξέρεις ότι θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε σώσω. Πάει ο πόνος ο παντοτινός, πάει η πληγή αγιάτρευτος. Θα σε πολεμάνε, αλλά εγώ θα σε σώσω και εγώ θα σε ελευθερώνω από τα χέρια των πονηρών ανθρώπων που θα έρχονται εναντίον σου, και εγώ θα σε λυτρώνω από τα χέρια των καταδυναστευόντων σε. Εγώ δηλαδή θα είμαι υπερασπιστή σου, εγώ θα είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου, γιατί εσύ θα είσαι αληθινά δούλος μου και δούλη μου. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Αμήν.